Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Δετάρτη, είναι 17 Αυγούστου και μαζί θα δούμε όλα τα νέα μας αναλυτικά αμέσως τώρα. Σημαντική πτώση στις τιμές των ενοικίων καταγράφεται στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως λόγω της πληθώρας των κατοικιών. Τα διαμερίσματα πλέον ενοικιάζονται πολύ φθηνότερα σε σχέση με άλλες χρονιές, γεγονός που συμφέρει τους φοιτητές, οι οποίοι σύντομα θα αναζητήσουν το φοιτητικό του σπίτι. Το μεγάλο κύμα φοιτητών αναμένεται στην Αλεξανδρούπολη στα τέλη του Αυγούστου, μετά και την ανακοίνωση των σχολών εισαγωγής των υποψηφίων. Δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα οι φοιτητές να βρουν σπίτι στην Αλεξανδρούπολη, καθώς υπάρχουν αρκετές προσενοικίες ή κατοικίες μεγάλος αριθμός, από τις οποίες είναι νεόδμητες ή σχεδόν καινούργιες, ενώ και πολλές από τις παλές είναι ανακαινισμένες ή βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Όπως τόνισε η πρόεδρος των κτηματομεσητών Θράκης, Αγγελική Γρασνέλη, οι τιμές των σπιτιών παραμένουν σταθερές σε σχέση με πέρυσι, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ ένα σπίτι στο κέντρο επιπλωμένου νοικιάζεται από 320 έως και 330 ευρώ. Οι φοιτητές, ναι, όντως αναμένουμε να έρθουν φοιτητές, οι οποίοι πολύ δειλά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται, λόγω του ότι δεν είχαν ανακοινωθεί επίσημα και οι βάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, οι βαθμολογίες επίσημα πλέον. Κάνουν κάποιοι τους υπολογισμούς τους, έρχονται, ρωτάνε. Εμείς είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα και στο κέντρο, και δίχωρα και στούντιο και με έπιπλα και χωρίς. Νομίζω ότι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις οικογένειες οι οποίες θα έχουν παιδιά στην πόλη μας. Οι τιμές είναι σταθερές και ελάχιστα πιο κάτω από ό,τι ήταν, γιατί οι ιδιοκτήτες από μόνοι τους θεώρησαν ότι λόγω της κρίσης πρέπει να κάνουν λίγο μια καλύτερη τιμούλα, όσο μπορούν βέβαια οι άνθρωποι, που σημαίνει ότι ένα καλό δίχωρο διαμέρισμα στην περιοχή του κέντρου, όπου, και όταν λέω καλό δίχωρο, εννοώ να έχει ορομέτρηση, να έχει μπαλκόνια, να μην είναι σε υπόγεια, ισόγεια, χαμηλά, να μην βλέπει πίσω, κυμαίνεται από 280 έως 300-310 ευρώ. Κάποια που είναι πλήρως επιπλωμένα με όλα τα ηλεκτρικά και τα έπιπλα, μπορεί κανείς να τα βρει μέχρι και 320-330 και να έχει τα πάντα μέσα, έτσι ώστε να μην κουβαλάει ο γονέας τίποτα. Μικρότερα διαμερίσματα όπως στούντιο ή γκαρσονιέρες, πάλι γύρω από την εμβέλεια του κέντρου, μπορεί κανείς να τις βρει από 230 έως 250-270 επιπλωμένες, με καινούργια έπιπλα, με ηλεκτρικά. Σύμφωνα με την κυρία Γρασνέλη, σε σχέση με το 2010 υπάρχει μείωση στις τιμές των σπιτιών από 10 έως 12% προκειμένου να μισθώνονται πιο εύκολα από τους ενδιαφερόμενους. Από πέρυσι όμως μέχρι και φέτος μπορώ να πω ότι έχουμε μία έκπτωση γύρω στο 10 με 12%, 5 με 7% σε κάποια άλλα διαμερίσματα, όπου έστω και αυτό όμως βοηθάει στο να μπορεί κανείς να συντηρήσει έναν φοιτητή ακόμα πιο εύκολα. Οι φοιτήτριες, όπως σημείωσε η κυρία Γρασνέλη, αναζητούν σπίτι στο κέντρο της πόλης, ενώ οι φοιτητές επιλέγουν περιμετρικά της Αλεξανδρούπολης, καθώς είναι ευκολότερη η μετακίνησή τους προς το κέντρο. Συνήθως τα κορίτσια διαλέγουν στο κέντρο. Διαλέγουν όροφο, υπάρχει και μια έτσι μικροφοβία, γιατί έρχονται από άλλες πόλεις, οι οποίες προφανώς έχουν και μεγαλύτερη φασαρία ή εγκληματικότητα μέσα σε εισαγωγικά, κάτι που εμείς ακόμα ευτυχώς δεν έχουμε εδώ. Υπάρχουν αγόρια τα οποία περπατάνε πιο γρήγορα, πάνε και λίγο πιο πάνω, βρίσκουν πιο ευρύχωρα σπίτια με λίγο χαμηλότερα ενίκια, και είναι και ένα μικρό μέρος των φοιτητών, ένας μικρός αριθμός, όπου επιλέγουν να μείνουν στην Χιλή, γιατί είναι κοντά τα πανεπιστήμια. Όμως εκεί αντιμετωπίζουν λίγο το πρόβλημα της εξόδου αργότερα, το οποίο το αντιμετωπίζουν βέβαια με τα αστικά ή με κάποια ταξί ή με συνεννόηση μεταξύ τους. Η πρόεδρος κτηματομεσητών Θράκης συνέστησε στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν καινούριο σπίτι, σημειώνοντας παράλληλα ότι θα πρέπει το σπίτι που θα επιλέξουν να είναι σε όροφο και όχι σε ισόγειο. Να προσέξουν 2-3 πραγματάκια, τα οποία κάθε χρόνο τα λέμε, δεν πειράζει όμως, είναι χρήσιμα, και είναι τα εξής. Να προτιμήσουν ένα σπίτι το οποίο να είναι σε καλή κατάσταση, να μην είναι πολύ παλιό, να έχει καινούργια κουφώματα, να έχει ορομέτρηση στη θέρμανση για να μην υπάρχει καμία αδικία σε ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα, να είναι σε όροφο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν τα παιδιά αν είναι ισόγεια, αν δεν κλειδώνουν σωστά κτλ. Να ζητούν από τους ιδιοκτήτες να ξεκαθαρίζουν τον τρόπο που βγαίνουν τα κοινόχρηστα, έτσι ώστε να μην αισθάνονται ότι κάποιος τους αδικεί, και εν πάση περιπτώσει να ελέγχουν το ακίνητο πριν κάνουν το συμβόλαιο, αν είναι σε καλή κατάσταση, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, τα κουφώματα που είπα όπως πριν, και να μην επηρεάζονται από τις χαμηλές τιμές.
Χαμηλές τιμές ενοικίων και πληθώρων όγκων των οικοδομών θα αντικρίσουν οι φοιτητές που θα εισαχθούν σε τμήματα πανεπιστημίων της Κομωτινής. Σύμφωνα με την πρόεδρο ιδιοκτητών ακινήτων Ροδόπης Χρύσα Κυριακούση, οι τιμές των ενοικίων παραμένουν στα περσινά επίπεδα. Στα περσινά επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές των ενοικίων στην Κομωτινή. Οι φοιτητές σε λίγες ημέρες θα καταφθάσουν στην πόλη και μαζί με τους γονείς τους θα αναζητήσουν την κατοικία που θα ζήσουν για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια. Οι τιμές στις νεόδμητες οικοδομές ξεκινούν από τα 300 και φτάνουν στα 350 ευρώ, ενώ στις παλαιότερες οι τιμές ξεκινούν από τα 200 ευρώ. Δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι στις τιμές. Και αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη, όχι εν μέρη, ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μην θέλουν, έχουν τη θέληση να προβούν σε μείωση των τιμών, αλλά δεν μπορούν λόγω της φορολογίας που επιβάλλεται και σε αυτούς. Ήδη έχουμε πληρώσει το ΕΤΑΚ του 8, το ΕΤΑΚ του 9, αναμένεται ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 10 και του 11 και μάλιστα του 11 θα είναι με μειωμένο το αφορολόγητο κατά 200.000 ευρώ, δηλαδή από 400.000 ευρώ που ήταν το αφορολόγητο για το 10 έπεσε στις 200.000 ευρώ. Η κυρία Κυριακούση έκανε λόγο για επάρκεια ακινήτων, ενώ όπως είπε οι νέοι φοιτητές της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν αυτή που τους αρμόζει. Ήδη βεβαίως να πούμε ότι μπορούν να προσφεύγουν δικαστικό και σε άλλες πόλεις το έχουν κάνει και εδώ στην πόλη μας από ό,τι ακούγεται προσφεύγουν δικαστικό σε οι νοικιαστές και ζητούν μειώσεις. Βέβαια να πω ότι είναι ελάχιστες περιπτώσεις διότι κυρίως τα βρίσκουν οι ιδιοκτήτες ξέροντας ας πούμε, το πρόβλημα πραγματικά της επαγγελματικής στέγης, συνεννούν και έχουν υποχωρήσει οι τιμές κατά πολύ που αγγίζει το από 20% και πλέον 100%, δηλαδή μέχρι και 50% στα πολύ υψηλά μισθώματα. Την ίδια ώρα, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης, παρατηρείται μπαράζ αγωγών για μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης και κατοικιών. Δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο έχουν υποβληθεί πάνω από 1.600 αγωγές για να μειωθούν δικαστικά ενίκια με επίκληση της κακής οικονομικής κατάστασης, ενώ δικηγόροι βεβαιώνουν ότι συντάσσουν πυρετοδός παρόμοιες αγωγές. Υπάρχει μια αναστολή οικοδομικών εργασιών από το 6 και μετά, αλλά μέχρι το 6-7 το 2007 περίπου ήταν η τρομερή αύξηση των κατοικιών στην πόλη μας με αποτέλεσμα οι περισσότερες κατοικίες να είναι όντως νεόδημητες της πενταετίας, δηλαδή είναι κατοικίες του 5, με άδειες δηλαδή του 5-6-7 4-5-6 οι περισσότερες κατοικίες είναι εκεί στο όριο της επιβολής του ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα να θεωρούνται ή όχι να θεωρούνται, να είναι καινούργιες κατοικίες και νομίζω ότι είναι υπεραρκετές. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει και μείωση. Έχω ακούσει ότι μπορεί να υπάρξει και μείωση των φοιτητών λόγω των προβλημάτων. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει επάρκεια κατοικιών. Δεν υπάρχει βέβαια επάρκεια τόσων καινούργων κατοικιών. Εντάξει, δεν μπορεί και όλοι να πάνε σε καινούργιο σπίτι και δεν είναι και διατεθειμένοι όλοι να δώσουν υψηλό ενίκιο για καινούργιο σπίτι.